Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Οι εσωκομματικές ισορροπίες εντός του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της πώλησης μονάδων της ΔΕΗ και την αύξηση των ομαδικών απολύσεων είναι αυτές που θα κρίνουν το χρόνο επίτευξης της συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο. Συγκλίνουσες πληροφορίες από τους θεσμούς αναφέρουν πως το Brussels Group την προηγούμενη εβδομάδα γεφυρώθηκαν οι διαφορές σε φορολογία, ασφαλιστικό και δημοσιονομικά και παρέμειναν ανοιχτά τα ζητήματα των εργασιακών, της αγοράς ενέργειας και των αποκρατικοποιήσεων, τα οποία μπορούν να κλείσουν εάν η κυβέρνηση κάνει τις υποχωρήσεις που ζητούν οι δανειστές. Η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε συνδυασμό με την περιορισμένη δυνατότητα έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση της διακίνησης λαθρέων αλκοολούχων ποτών με απώλειες 300 εκατομμύριων ευρώ το χρόνο. Όσο περισσότερο διεισδύνουν τα λαθρέα ποτά στην αγορά, τόσο περισσότερο συρρυκνώνεται ο κλάδος, μεγαλώνει ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, χάνονται θέσεις εργασίας αλλά και έσοδα από τα δημόσια ταμεία, επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της αγοράς. Νέες επιχειρηματικές αφήξεις στη χώρα μας, η οποία έχει μπει στο στόχαστρο ξένων επενδυτών, με πιο πρόσφατη αυτή της αμερικανικής αλυσίδας ένδυσης Forever 21. Η Mando, τουρκική αλυσίδα ζαχαροπλαστίνου, η οποία δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται σε αναζήτηση κατάλληλων χώρων για να ανοίξει καταστήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Η Under Armour, η εταιρεία φαινόμενο αθλητικών ειδών, και αναμένουμε την Burger King, τη δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα Burger στον κόσμο. Η μείωση των μισθωμάτων λόγω της κρίσης αλλά και η επιλογή της Ελλάδας για την περαιτέρω επέκταση των αλυσίδων στην νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για επενδύσεις. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο να κυμαίνει στις 642 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,04%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.